Οι υπάλληλοι που βρίσκονται στα όρια της συνταξιοδότησης και όσοι υπηρετούν σε φορείς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις, οι οποίες θα καταργηθούν, εντάσσονται πλέον σε νέο καθεστώς με στόχο την εξοικονόμηση 300 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2012. Μετά το κατακρεούργημα μισθών και συντάξεων και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, κουρελιάζει σήμερα το Σύνταγμα με απολύσεις από το δημόσιο τομέα. Αργά χθες το βράδυ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι το νέο καθεστώς θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις και σε 7 δράσεις. Ειδικότερα, 18.000 με 20.000 εργαζόμενοι στο δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή δημοσία σύμβαση, που χρειάζονται από 12 έως 24 μήνες για να βγουν στη σύνταξη, τίθενται σε καθεστώς είτε προσυνταξιοδότησης είτε εφεδρείας. Επίσης, 6 με 7.000 εργαζόμενοι μετά από κατάργηση της θέσης που κατέχουν και των νέων συγχωνεύσεων και 1.000 εργαζόμενοι που προκύπτουν μετά από κατάργηση ή συγχώνευση των οργανισμών που εργάζονται. Άμεσα θα αποχωρήσουν οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να εργάζονται στο δημόσιο. Είναι παράλογο και άδικο να μας πετάει σαν την τρίχα από το προζύμιο, όπως λέει ο λαός. Η πρώτη φάση της εφεδρείας θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2011, ενώ θα ακολουθήσει το 2012 και κατάργηση του 30% των οργανικών θέσεων. Οι εργαζόμενοι στην εφεδρεία θα λαμβάνουν πλέον το 60% του μισθού τους. Είμαι 62 χρονών. Έχω δυστυχώς ακόμη οικογενειακές υποχρεώσεις ανήλικων παιδιών. Σαν έφεδρος, πόσο θα παίρνω? 800 ευρώ περίπου. Από 2-300 που παίρνω τώρα. Οι παραπάνω δράσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, συμβάλλουν στον περιορισμό του κράτους, τη μείωση της δημοσίας δαπάνης, ενώ για το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων η εφεδρεία δεν οδηγεί στην απόλυση, αλλά στη σύνταξη. Παράλληλα, δεν απαιτείται για τη συντριπτική πλειονότητα καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, που δημοσιονομικά θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενής.